Αναστάτωση λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Φοινικιάς μεταξύ μιας παρέας ανηλίκων, με τον ένα εξ αυτών να τραυματίζεται ελαφρά και να μεταφέρεται στο Παγνί για τις πρώτες βοήθειες. Όλα ξεκίνησαν όταν 17χρονος πήρε το ροβόλο του φίλου του, το οποίο περιεργαζόταν. Κάτω από διευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αεροβόλο εκπυρσοκρότησε, με συνέπεια να τραυματιστεί στο πίσω μέρος του σώματος ο τρίτος της παρέας και ξάδελφός του. Ευτυχώς η ζωή του ανηλίκου δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς φέρει ελαφρά τραύματα. Να τα προσέχουν και να τα κρύβουν αυτά τα όπλα. Είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Και τώρα το αεροβόλο δεν είναι ένα απλό αεροβόλο, τώρα είναι φωνικό όπλο. Πάντα προσοχή. Και εδώ που υπάρχει και κατοικημένη περιοχή, υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν έτσι. Και βγαίνουν, βλέπουν τώρα τα πουλάκια, έτσι παίρνουν και προσπαθούν. Είναι λάθος. Όλα είναι εν δυνάμει επικίνδυνα, ακόμη και το αεροβόλο το οποίο μπορεί να φαίνεται αθώο. Σίγουρα όταν παιδιά, γιατί παιδιά από ό,τι μας λέτε ενεπλάκησαν στο περιστατικό, σίγουρα όταν είναι παιδιά θα πρέπει να είναι πάντα με την επίβλεψη του γονέα, διότι το αεροβόλο είναι ένα όπλο το οποίο δεν χρειάζεται άδεια, μπορεί να το προμηθευτεί οποιοδήποτε. Συνήθως χρησιμοποιείται σε αγώνες σκοπευτικούς και θα πρέπει πάντα να υπάρχει επίβλεψη κάποιου ενήλικα, ακόμη και αν γίνεται δηλαδή σε χώρο ιδιωτικό ή σκοποβολή, έτσι ώστε να μην έχουμε τέτοια θέματα και να υπάρχουν τραυματισμοί. Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από τα σπίτια τους, ενώ για καλή τους τύχη αποφεύθηκαν τα χειρότερα, καθώς θα μπορούσε να λάβει δραματικές διαστάσεις. Άμα αφήνουν τόσο μικρά παιδιά με το αεροβόλο, οι γονείς. Εμένα ο πατέρας μου δεν μ' άφησε με αεροβόλο, δεν μου δώσε. Είναι προσοχή βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο το παιδί. Και ο άλλος που περνάει μπορεί να τη φάει στα μούτρα. Θένε προσοχή ακόμα και στο σπίτι, κάποιος να επιβλέπει να είναι μαζί με κάποιος μεγάλος. Και άμα δει παιδιά να το πάρει. Τα παιδιά δεν για παιχνίδι αυτό. Άμεσα ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές που συνέλαβαν τον ανήλικο, στον οποίο ανήκε το αεροβόλο, τον 17χρονο που πυροβόλησε με το αεροβόλο κατά λάθος, καθώς και τον 49χρονο πατέρα του.